Ο λαός πραγματικά μίλησε σήμερα και σήμερα νίκησε ο αγώνας και όχι η σιωπή. Τα σημερινά μεγαλειώδη συλλαλητήρα που βούλιαξε και η Αθήνα και όλη η χώρα πραγματικά έκαναν πράξη το σύνθημα ότι το έγκλημα δεν πρόκειται να ξεχαστεί ούτε να συγκαλυφθεί. Και αυτό ζητάγανε σήμερα χιλιάδες λαό που βγήκαν στον δρόμο, να μην υπάρξει συγκάλυψη, κάτι το οποίο πραγματικά δεν το δικαιώνει η κυβέρνηση, όσο και να προσπαθεί τώρα και ο εκπρόσωπός της να πει ότι πραγματικά έχουν αντίθετη πρόθεση. Και να πούμε χαρακτηριστικά. Ποιος ο λόγος να κλείσει ευσπεσμένα η Εξεταστική Επιτροπή? Γιατί ακούω τώρα τον κύριο Βαρτζόπουλο να μιλάει για διαδικασίες της δικαιοσύνης. Ναι, αλλά είναι σε εξέλιξη μια Εξεταστική Επιτροπή, η οποία δεν κάλεσε κρίσιμους μάρτυρες. Και για παράδειγμα, αυτά που λέτε, όλα τα ζητήματα που καλείται να ερευνήσει η δικαιοσύνη, όπως το θέμα της έκρηξης και της πυρκαγιάς, δεν απασχόλησε καθόλου την Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί δεν ήρθαν μάρτυρες που να μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα θέματα. Οι πραγματογνώμονες που ήρθαν οι ίδιοι είπαν ότι εμάς δεν μας απασχόλησε το συγκεκριμένο θέμα, παρότι ήταν αντικείμενο της έρευνας. Όμως δεν μπορέσαμε να ερευνήσουμε. Ζητήσαμε να έρθουν συγκεκριμένα οι πραγματογνώμονες των οικογενειών, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, και από την κυβερνητική πλειοψηφία υπήρξε άρνηση. Δεν ερευνήθηκε καθόλου το ζήτημα του ευσπευμένου μπαζώματος και της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, που γίνεται ένα τροχαίο ατύχημα και δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα, όχι να γίνεται για μια τέτοια έκταση δυστύχημα. Όμως και βεβαίως, επειδή δεν έχει ολοκληρώσει τυπικά τις διαδικασίες της Εξεταστική Επιτροπή και θα μπορούσε, εν όψη του γεγονότος ότι ήρθε επιτέλους η δικογραφία που είχε ζητηθεί από την αρχή της εξεταστικής να έρθει η δικογραφία, θα μπορούσε να... και έχουμε κάνει, εμείς καταθέσαμε χτες οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ στην Εξεταστική, καταθέσαμε έτοιμα να συγκληθεί εκ νέου η Εξεταστική Επιτροπή, με δεδομένο ότι ήρθε και η δικογραφία στη Βουλή, για να καλέσει και να συμπληρώσει, αν θέλετε, και με την εξέταση μαρτύρων που δεν κλήθηκαν μέχρι τώρα και για τα ζητήματα που φαίνεται να ερευνά. Για να υπάρξει μια πλήρης εικόνα. Να επεκτείνει τη λειτουργία της. Και να πούμε, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει να επανέρθει. Ζήτησε μια παράταση για τα απορίσματα. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να ξανανοίξει τις λειτουργίες της Εξεταστικής, έτσι ώστε δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος που έχει δοθεί, και να κληθούν νέοι μάρτυρες. Σε κάθε περίπτωση, η ίδια η Εξεταστική Επιτροπή, με δεδομένο και τον αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει και την προσπάθεια συγκάλυψης που έγινε και από την κυβερνητική πλειοψηφία κατά κύριο λόγο, αλλά και ανέξοδες αντιπαραθέσεις που έγιναν με άλλα κόμματα. Όμως θεωρούμε ότι ανέδειξε συγκεκριμένα ζητήματα, έπαιξε το ρόλο της και μπορεί να έχει, αν θέλετε, και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει. Γιατί δεν είναι αντιπαραθετική στη δικαιοσύνη, γιατί κλείνει σε όλες τις πτώσεις εδώ ο εκπρόσωπος της πλειοψηφίας ότι η δικαιοσύνη θα ασχοληθεί. Δεν είναι αντιπαραθετική και η Βουλή πρέπει να ελέγξει και πολιτικές και ποινικές, που αναδείχθηκαν και ποινικές ευθύνες από την Εξεταστική Επιτροπή. Όπως βέβαια αναδείχθηκαν και εγκληματικές ελλείψεις που πραγματικά δικαιολογούν το χαρακτηρισμό να λέμε ότι πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Εγκληματικές ελλείψεις στο σιδηρόδρομο που αφορούν πρώτα και κύρα την κυβέρνηση, τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όμως αφορούν και προηγούμενες κυβερνήσεις, διότι να θυμίσουμε ότι όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα, δεν υπήρχε κανένα μέσο ασφαλείας, ενώ έτρεχαν 4 συμβάσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2007, με πόσες κυβερνήσεις πέρασαν. Ενώ γι' αυτό και εσείς επιμένατε να γίνει διερεύνηση των τελευταίων 50 ετών. Δεν λέμε των τελευταίων 50, είπαμε από το 1997, όπου ξεκίνησε η απελευθέρωση και η διάσπαση των σιδηροδρόμων, γιατί και μέσα από τις διαδικασίες και στο ίδιο το πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη αναδεικνύονται αυτά τα ζητήματα με την κατάτμιση των συμβάσεων για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αναδεικνύονται τα προβλήματα και τις λειτουργίες από τη διάσπαση ως έργο σε, ότι ήταν ουσιαστικά ότι υπήρχαν συγκρούσεις και αντιφατικά συμφέροντα που οδηγούσαν στο να μην ολοκληρώνονται. Δύο διαφορετικές εταιρείες αυτές, ΟΣΕ και έργο σε. Και κυρίως για τον τρόπο που γίνονταν οι συμβάσεις για να εξυπηρετούνται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Είστε σαφείς, κύριε Κομινάκα. Να μην ολοκληρώνεται.
Πάντως, επιχειρηματικά συμφέροντα, κύριε Μοιρά. Η δυσπιστία. Ακούω την αγωνία και είναι σωστή για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών που λείπουν αυτή τη στιγμή από την έρευνα της δικαιοσύνης, όμως. Υπάρχει και ένα όριο, να το πούμε έτσι, στον εμπεγμό, διότι όταν το ΚΚΕ στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην συνταγματική αναθεώρηση, κατέθεσε πρόταση για να καταργηθεί αυτός ο απαράδεκτος νόμος περί ευθύνης υπουργών και να μπορούν να παραπέμπονται οι υπουργοί με τις διαδικασίες που παραπέμπονται όλοι οι πολίτες, κατατέθηκε πρόταση από το ΚΚΕ και δεν τη δέχτηκε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το δέχτηκε. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Στην προτείνουσα, λοιπόν, καταθέσαμε την πρόταση για κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και δεν το δέχτηκε κανένας που σήμερα υποκρίνει. Κύριε Βαρζόπουλε, ναι, σας επιτρέπω, αλλά. Το Σύνταγμα έχει γίνει για να προστατεύει τις μειοψηφίες από τις πλειοψηφίες. Πραγματικώς το Ελληνικό Σύνταγμα έχει αυτή τη διάταξη για την προστασία των βουλευτών. Για να προστατεύσει εσάς τους βουλευτές της μειοψηφίας από την αφαιρεσία της πλειοψηφίας. Για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών μιλάω, όχι για τη βουλευτική ασυλία. Όχι μόνο. Μην εκφεύγετε. Μιλάω για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών που είναι η πλειοψηφία. Δεν μιλάω για τη βουλευτική ασυλία. Δεν κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Διότι η δική της θέση στο νομοσχέδιο. Και σήμερα μίλησαν οι φοιτητές. Αυτό ήταν που έστειλε στον κάλαθο των αχρήστων. Και την τότε προσπάθεια της κυβέρνησης να αναθεωρήσει το άρθρο 16 και έχει ήδη καταδικάσει και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που άργησε και να το φέρει, ενώ είχε δηλώσει ότι θα είναι από το πρώτο που θα φέρει το Γενάρη και άργησε να το φέρει λόγω της πίεσης των κινητοποιήσεων. Το θέμα είναι η ουσία. Και όχι βέβαια αυτό που προσπαθούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσουν ότι δεν πρέπει να δημιουργηθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί αυτά είναι τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε στη χώρα, ότι δεν πρέπει να μπουν με κανένα τρόπο δίδακτρα στα πανεπιστήμια σε κανένα βαθμό και αυτό ξέρετε ότι συμπαρασύρει και τα δημόσια πανεπιστήμια η συζήτηση αυτή. Και βέβαια σήμερα μιλάμε για έναν ισότιμο τρόπο εισαγωγής. Γιατί αν πραγματικά νοιαζόντουσαν για τα παιδιά που δεν καταφέρουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, θα καταργούσαν την ελάχιστη βάση εισαγωγής, θα δίναν τη δυνατότητα στους μαθητές να κρατάνε βαθμούς και να μπορούν να ξαναδίνουν την επόμενη χρονιά. Και κυρίως βέβαια θα γινόταν μια προσπάθεια να στηριχθεί η δημόσια εκπαίδευση όλες τις βαθμίδες, και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Άρα σήμερα η συζήτηση που γίνεται κρύβει ότι το άνοιγμα μη κρατικών πανεπιστημίων, των ιδιωτικών πανεπιστημίων, στην πραγματικότητα χτυπάει και το δημόσιο, κάτι που το έχουμε δει να συμβαίνει και στη συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία και στη συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην παιδεία όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν το αίτημα των φοιτητών που το διατρανώνουν τόσους επί δύο μήνες και το έκαναν και σήμερα πολύ ξεκάθαρο. Και το είδαμε και σήμερα. Είτε με τα τεκμήρια του συνταγματικά, είτε όχι. Να πάρθει πίσω το απαράδεκτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης.